από το δευτεροβάθμιο τύπο μπορούμε να λύσουμε τώρα οποιαδήποτε δευτεροβάθμια εξίσωση. Αλήθεια, πιστεύεις ότι έχουμε εξαντλήσει τις προκλήσεις? Πιστεύεις πως όχι? Ίσως έχουμε παραβλέψει μερικές από τις περιπλοκές της δευτεροβάθμιας εξίσωσης βασιζόμενη σε ένα απλό τύπο. Απλώς τον έχεις αποστηθήσει. Τώρα που έχουμε αναπτύξει το δευτεροβάθμιο τύπο, μπορούμε να δουλέψουμε στις περισσότερες δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Έχουμε δει ότι όλες οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις σχετίζονται με παραβολές όταν για τις αντίστοιχες συναρτήσεις κάνουμε γραφική παράσταση. Και κάθε φορά που έχουμε λύσει μία δευτεροβάθμια και εξετάσουμε τη γραφική της παράσταση, βρήκαμε ότι η καμπύλη τέμνει τον άξονα των Χ σε δύο σημεία που είναι οι ρίζες. Μέχρι τώρα είδαμε ότι όλες οι δευτεροβάθμιες έχουν δύο ρίζες, αλλά τι συμβαίνει όταν η παραβολή είναι εδώ ή εδώ? Ποιες είναι οι δύο ρίζες? Η απάντηση βρίσκεται στο ένα μέλος του δευτεροβάθμιου τύπου και είναι η παράσταση κάτω από την τετραγωνική ρίζα. Όπως μπορούμε να δούμε, η τιμή της παράστασης είναι το κλειδί για το αν η παραβολή ακουμπάει στον άξονα των Χ. Αυτή η παράσταση λέγεται διακρίνουσα. Ας δούμε πώς η διακρίνουσα μας δίνει τη θέση της παραβολής. Καταρχήν εφαρμόζουμε το δευτεροβάθμιο τύπο. Α ίσον 2, β ίσον 3 και γ ίσον μείον 5. Ας δούμε τώρα στη διακρίνουσα. Το β στο τετράγωνο είναι 9 και το 4αγ είναι μείον 40. 9 μείον μείον 40 είναι 49. Έτσι, η διακρίνουσα είναι 49. Τι μας δίνει αυτό για τις ρίζες? Λοιπόν, όπως οι άλλες λύσεις που έχουμε δει, υπάρχουν δύο ρίζες. Η θετική ρίζα και η αρνητική. Ο παρονομαστής είναι 4 και η τετραγωνική ρίζα του 49 είναι 7. Ας απλοποιήσουμε τώρα και οι ρίζες είναι αυτές. Θα πρέπει να παίρνουμε δύο ρίζες κάθε φορά εξαιτίας του προσήμου συν πλην. Και έτσι το έχουμε κάνει σωστά. Εδώ έχουμε μία άλλη δευτεροβάθμια. Ας βάλουμε τις τιμές στα α, β και γ και ας τα αντικαταστήσουμε στον τύπο. Κοιτώντας κάτω από την τετραγωνική ρίζα, βρίσκουμε 16 μείον 16 που είναι ίσο με το 0. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία βρίσκουμε τις δύο ρίζες. 4 συν 0 προς 2 και 4 μείον 0 προς 2. Αυτά τα δύο δίνουν 2. Η διακρίνουσα λοιπόν είναι ίση με 0 και δίνει δύο ίσες ρίζες. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, λέμε ότι και πάλι έχουμε δύο ρίζες οι οποίες έχουν την ίδια τιμή. Και πώς είναι τώρα η γραφική παράσταση? Είναι μία παραβολή, η οποία εφάπτει τον άξονα των Χ στο σημείο 2. Αυτό είναι λογικό, διότι αν η παραβολή ήταν λίγο χαμηλότερα στο σύστημα, θα έτεμνε τον άξονα των Χ σε δύο διακεκριμένα σημεία. Και αν ήταν λίγο ψηλότερα, δεν θα έτεμνε καθόλου τον άξονα των Χ. Είδαμε δευτεροβάθμιες που η διακρίνουσα δεν είναι τέλειο τετράγωνο. Η τετραγωνική ρίζα του 10 είναι περίπου 3,2, έτσι αυτές οι ρίζες είναι με προσέγγιση. Αλλά μέχρι εδώ δεν έχουμε προετοιμαστεί για μία άλλη πιθανότητα. Αυτή που η διακρίνουσα θα είναι μικρότερη από 0. Αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα από μια τυπική δευτεροβάθμια εξίσωση. Αντικαθιστώντας τις τιμές για α, β και γ στο δευτεροβάθμιο τύπο, και με αρκετή σιγουριά βρίσκουμε τη διακρίνουσα να είναι μείον 4.
Τώρα πώς θα υπολογίσουμε τη ρίζα όταν έχουμε την τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού? Βασικά συνεχίζουμε και προσπαθούμε να γράψουμε τις ρίζες με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Για αιώνες, οι μαθηματικοί πάλευαν με την περίπτωση του υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας ενός αρνητικού αριθμού. Ήταν όμως αδύνατο να καθοριστεί. Η τετραγωνική ρίζα δεν θα μπορούσε να είναι θετικός, διότι θετικός επιθετικό δεν δίνει αρνητικό αποτέλεσμα. Και η ρίζα δεν θα μπορούσε να είναι αρνητικός, διότι δύο αρνητικοί πολλαπλασιαζόμενοι μεταξύ τους θα έδιναν επίσης θετικό αριθμό. Σκεπτόμενοι την τετραγωνική ρίζα 1, αρνητικός αριθμός θα απαιτούσε αρκετή φαντασία. Διότι συνειδητοποίησαν οι μαθηματικοί ότι η φανταστική λύση που χρειάζονταν δεν θα μπορούσε να είναι ένας πραγματικός αριθμός. Παρ' όλα αυτά, όταν οι σκέψεις τους στράφηκαν στην ιδέα ότι οι φανταστικοί αριθμοί έδιναν νόμιμες λύσεις σε πολλά προβλήματα, η απάντηση ήταν στα χέρια τους. Έτσι επινόησαν ένα μηχανισμό για να καταγράφουν αυτούς τους αριθμούς. Χρησιμοποιώντας την τετραγωνική ρίζα του 4 σαν παράδειγμα, παρατήρησαν ότι αυτό μπορεί να γραφτεί σαν η τετραγωνική ρίζα του 4 επί την τετραγωνική ρίζα του μείον 1. Έτσι μπορούσαν τώρα να υπολογίσουν την τετραγωνική ρίζα του 4 και η μόνη φανταστική ποσότητα θα ήταν η τετραγωνική ρίζα του μείον 1. Όμως η τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού παρέμενε πρόβλημα. Καθώς δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν, αποφάσισαν να το συμβολήσουν. Δεν θα προσπαθούσαν πλέον να δώσουν αριθμητική απάντηση, αλλά να δώσουν στην τετραγωνική ρίζα του μείον 1 ένα σύμβολο. Για να το χρησιμοποιήσουν εύκολα στις αλγεβρικές παραστάσεις, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το γράμμα I, το οποίο είναι εύκολο να θυμόμαστε σαν αρχικό γράμμα της λέξης imaginary, φανταστικός αριθμός, ένας αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος με τον εαυτό του δίνει μείον 1. Έτσι, όταν υπολογίζουμε ρίζες μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης και βρίσκουμε διακρίνουσα που είναι μικρότερη του 0, υπολογίζουμε τις δύο ρίζες χρησιμοποιώντας το I. Στο πρόβλημά μας, η τετραγωνική ρίζα μείον 4 είναι 2i. Και οι ρίζες δίνουν αποτέλεσμα μείον 1 συν i και μείον 1 μείον i. Εδώ τώρα που έχουμε φανταστικούς αριθμούς, η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες και η σχετική συνάρτηση δεν θα έχει σημεία συνάντησης, που σημαίνει ότι η παραβολή δεν τέμνει τον άξονα των Χ. Ας θυμόμαστε ότι αυτές οι ρίζες στην πραγματικότητα έχουν δύο μέρη, πραγματικούς αριθμούς και φανταστικούς αριθμούς. Και το αποτέλεσμα ενός πραγματικού αριθμού και ενός φανταστικού αριθμού λέγεται μυγαδικός αριθμός. Νομίζουμε ότι αυτό είναι. Έχουμε μάθει όλα όσα χρειαζόμαστε για τη δευτεροβάθμια. Ποια είναι η επόμενη πρόκληση? Νομίζω ότι η εφαρμογή σε ό,τι έχουμε μάθει αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.